Αποστόλη Τότσικα. Ah. Οι πρώτε του δηλώσει, παιδιά. Μάλιστα, χθε δημοσιεύτηκαν, ανέρτησε η Ρούλα Ρέβη κάποιε φωτογραφίε από τα μωρά. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε. Νομίζω ότι πρέπει να τα έχει πάρει και τώρα τα μωρά στο είναι σπίτι. Είναι και τα δύο αγοράκια κοριτσάκια. Αν δεν κάνω λάθο, είναι ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Νομίζω ένα αγόρι, κορίτσι. Ένα αγόρι, εγώ την είδα τη φωτογραφία αυτή. Μια πάρα πολύ τρυφερή. Είναι ένα πολύ κοντινό του Αποστόλη που κοιτάει το μωρό και το μωρά και είναι πλάτη φυσικά. Και, είναι και το ακουμπάει, νομίζω. Είναι συγκλονιστικό. Είναι οι πρώτε του δηλώσει ω παμπά πλέον. Και μοιράζεται με την κάμερα της εκπομπής όλες τις πρώτες εμπειρίες και τα πρώτα συναισθήματα, έχοντας πλέον τα δύο αγγελούδια μαζί του. Πολύ ωραία. Εμείς πότε θα γίνουμε πατεράδες. Εσείς έλατε. Όπως πάτε θα αργήσετε. Πάμε να δούμε. Γιατί. Πώς τη βιώνεις την πατρότητα? Πολύ καλά, πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο το περίμενα με αγωνία και δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Εσείς πώς θα το παίρνετε αν ο γιος σας έλεγε ότι θέλω να γίνω χορευτής? Επειδή μου έχει συμβεί αντίστοιχο πράγμα, επειδή έχω μεγαλώσει στην επαρχία σε αυτές τις κλειστές νόρμες μιας κοινωνίας, ήθελα πολύ να κάνω, πώς το λένε, εδάφους γυμναστική ενέοργανη. Αλλά δεν το έκανα για αυτό το λόγο ότι μη με λέγανε αδερφή ή κάτι τέτοιο, αλλά μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα πόσο γελίο και αστείο είναι, γελία και αστεία είναι αυτή η μικρότητα του άμα θα πάει κάποιος για χορό ή άμα θα πάει, δεν ξέρω, να κάνει πυρουέτες ή οτιδήποτε, ότι είναι γκέι. Ο Αποστόλης, ειδικά όταν μιλάει για τα παιδιά, έχει μια συστολή που δεν θέλει να μιλάει καθόλου. Είναι τρακαρισμένος πάντως. Δηλαδή, αν είχε επιλογή, θα έλεγε: παιδιά, μην με ρωτήσετε ποτέ τίποτα για τα παιδιά. Μόλις μεγαλώσουν και φύγουν από το σπίτι, γύρω 18 χρόνια, θα σας πω. Πάντως, δεν τον έχω. Βλέποντάς τον, δεν συνειδητοποιείς κανείς ότι ο Αποστόλης είναι. Ότι είναι παπάς. Ναι. Έχει baby face και δεν του φαίνεται. Φοβερό αυτό που είπε πάντως, παιδιά, και αποτυπώνει την πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Ότι αν κάποιο θέλει να κάνει ασχοληθεί με κάτι, αμέσως υπάρχει ένα μια. Το τι θα πει ο κόσμος. Αυτό το τι θα πει. Αυτό που είπε είναι πολύ ωραίο, γιατί έχει να κάνει με το κοινωνικό φύλο και που δεν μπορεί κάποιος να εκφραστεί, γιατί είναι όλο αυτό το κοινωνικό κατασκεύασμα ότι κάποιος είναι έτσι ή αλλιώς αν κάνει αυτή τη δραστηριότητα. Εσύ τι ωραία θα ήθελες τα παιδιά σου να κάνουν, γιατί εγώ λίγο επειδή έχω αγόρια το σκέφτομαι λίγο. Είναι χορευτές. Ναι. Παιδιά, εγώ επειδή έχω μεγαλώσει κιόλας σε ένα περιβάλλον με χορευτές, εντάξει, η ρυθμική γυμναστική είναι μόνο στα κορίτσια, αλλά. Αθλητές γενικώ. Κάναμε προπονήσεις μαζί με αθλητές στενόργανης. Και είμαι σε όλο αυτό το πράγμα μέσα. Αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό το από πίσω είναι πραγματικά αστείο. Δηλαδή δεν είναι καν να το συζητάμε. Αν το παιδί έχει ταλέντο, διότι και ο χορός δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Πάντα. Αν το παιδί έχει ταλέντο και ο χορός είναι και μια ανάγκη μέσα συναισθηματική πέρα από το αν έχω ανοίγματα, αν μπορώ κτλ. Είναι δυνατό να του πεις όχι, μην το κάνεις αυτό γιατί θα σε πούνε ότι είσαι εκεί. Δεν θα του πεις όχι, μην το κάνεις, αλλά θα προσπαθήσεις να είσαι πατεράδες. Ξέρετε πόσοι πατεράδες έχουν αυτήν. Νομίζω για τους πατεράδες είναι χειρότερο. Κυρίως, ναι. Και εγώ ήθελα να κάνω ενόργανη, αλλά δεν φοβόμουν να με πούνε αδερφή, φοβόμουν να μην μείνω κοντός. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ έντονη η γυμναστική σε πολύ μικρές ηλικίες και όντως η ανάπτυξη λίγο καθυστερεί. Καλά που δεν έκανες, γιατί είδες, έγινες δύο μέτρα. Δεν θα άλλαζε και κάτι. Ναι, εγώ που δεν έκανα ψήλος, ας πούμε. Πάντως δεν πρέπει να ζούμε με το τι λέει ο κόσμος, γιατί έχω καταλάβει ότι ζούμε με συστολές. Και μετά ο κόσμος ζει όπως θέλει. Αυτός που έχω συστολή που μου λέει τι να κάνω, αυτός ζει μια χαρά και εγώ ζω καταπιεσμένη. Ναι, αυτό έχω καταλάβει. Το συγκεκριμένο δεν του βγήκε σε κακό, γιατί μας έχει προσφέρει ωραίο θέαμα μέσα από τις ταινίες, την τηλεόραση, τα θέατρα. Αλλά γενικά, ναι, στους ανθρώπους που θέλουν και γουστάρουν να κάνουν κάτι με όλο τους το είναι, πρέπει να το κυνηγάνε και να μην ακούνε τα μπέλες. Να κάνει αυτό που θέλει και αυτό που νιώθει και αυτό που αισθάνεται, χωρίς να σκέφτεται τι θα πούνε οι άλλοι. Οι άλλοι, άμα θέλουν, θα βρουν και θα πούν. Είναι ό,τι αυτό και που συμβαίνει στους γάμους. Που πας σε ένα γάμο και όλο κάτι βρίσκεις. Όλο. Ναι, δεν μ' άρεσε το φαγητό. Είναι τόσο ωραία όλα. Άμα θέλει να τη μυρίζει και δεν σ' άρεσε το φαγητό. Πολύ πραγματικά. Άμα θέλει άλλο να πει, θα πει. Να κάνετε αυτό που θέλετε και αυτό που αισθάνεστε. Ξεκινάμε. Αποστόλη Τότσικα. Δόθηκε χθε η συνέντευξη για την παράσταση Billy Elliot. Έχουμε πρεμιέρα την Παρασκευή. Θα τον έχουμε να μας τα πει κιόλας. Αποκάλυψε ο Αποστόλης ότι μικρός ήθελε να ασχοληθεί με την ενόργανη. Θα του πήγαινε πάρα πολύ. Αλλά δεν το έκανε τελικά. Γιατί? Ακούστε τι λέει στο βίντεο. Φαν. Επειδή έχω μεγαλώσει στην επαρχία σε αυτές τις κλειστές νόρμες μιας κοινωνίας, εγώ ήθελα πολύ να κάνω ενόργανη. Αλλά δεν το έκανα για αυτό το λόγο ότι μη με λέγανε αδερφή ή κάτι τέτοιο. Αλλά μεγαλώνοντας και μπαίνοντας στη σχολή και σε ένα χώρο που
Τα πάντα είναι πιθανά και τα πάντα επιτρέπονται και είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείς να βρεις ένα καταφύγιο για την ψυχή σου και για την προσωπικότητά σου. Συνειδητοποίησα πόσο γελίο και αστείο είναι, γελία και αστεία είναι αυτή η μικρότητα του άμα θα πάει κάποιος για χορό ή άμα θα πάει, δεν ξέρω, να κάνει πυρουέτες ή οτιδήποτε, ότι είναι γκέι ή ότι είναι κάτι το αστείο. Όταν κάποια στιγμή θα ξεκολλήσει και η ελληνική κοινωνία από αυτό το κλισέ, μπορεί να πάμε και λίγο μπροστά. Ωραία τα λέει. Εντάξει, πολύ ωραία τα και πολύ δίκαιο έχει βέβαια. Αλήθειες λέει. Στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ κλειστή κοινωνία. Τώρα σε πολλά μέρη συμβαίνει αυτό. Ας μην κρυβόμαστε.